Καλώς σε βρίσκουμε, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρίσκω και εγώ. Στην Ελλάδα, για όσο διάστημα είναι το Bake of Greece. Ναι. Δεν σας έχουμε μόνιμα εδώ. Καλά, ποτέ δεν ξέρεις, δεν θέλω να λέω μεγάλα λόγια. Αλλά ναι, προς το παρόν επέστρεψα για τη σήμερα εκπομπή. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι πίσω. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι στον Άλφα. Και το πλάνο είναι αφού ολοκληρωθούν τα γυρίσματα να επιστρέψω πίσω. Σε μία περίοδο που είχες πολύ καλές δουλειές, αποφάσισες να τα αφήσεις. Ναι, αν δεν έφυγα επειδή δεν είχα τι να κάνω εδώ πέρα. Ήτανε καθαρή επιλογή μου ότι ήθελα να δοκιμάσω κάτι διαφορετικό. Το να πάω και να παρακολουθήσω κάποια μαθήματα στην Αμερική ήταν κάτι που το ήθελα πάρα πολύ καιρό. Όσο περνούσαν τα χρόνια και έμενα απασχολημένη με διάφορες δουλειές εδώ πέρα, όλο το ανέβαλα. Και σε κάποιο σημείο νομίζω ότι δεν χωράει άλλη αναβολή. Δηλαδή λες ή να το κάνω ή να μου φύγει από το μυαλό και δεν μου φεύγει. Εσύ δούλεψες εκεί και κάποια άλλη παράλληλη δουλειά? Ναι, δούλεψα για μισό χρόνο ως υποδοχή σε ένα εστιατόριο. Να σου είμαι ειλικρινής, δεν το έκανα για οικονομικούς λόγους το συγκεκριμένο. Ήταν μια εμπειρία που δεν ξέρω, το είδα σαν παιχνίδι, ότι είναι ένας ρόλος που θα αναλάβω για λίγο. Δόξα τω Θεώ, δεν χρειάστηκε για οικονομικούς λόγους να κάνω κάτι άλλο. Έχουν προκύψει κάποια πράγματα που είναι πιο κοντά στο αντικείμενό μου, από διαφημιστικά, από... Και σε ένα σύριαλ έχεις παίξει, από ό,τι διάβασα. Ναι, έκανα ένα επεισόδιο. Σε αυτό το σύριαλ διάβασα ότι έχει κάνει και γκέστ ο Κιάνου Ρίβς. Ο Κιάνου Ρίβς έχει βασικό ρόλο. Δυστυχώς για να γλιτώσω χρόνο δεν ήταν η δικιά μου σκηνή με τον Κιάνου Ρίβς. Σας υποδέχονται εκεί οι Αμερικάνοι, το αμερικάνικο Hollywood, ας πούμε, τους Έλληνες. Κόκκινα χαλιά, ροδοπέτα. Υποδέχονται κόσμο από κάθε γωνιά του πλανήτη. Το να βρεθεί στη Νέα Υόρκη στο Λος Άντζελες, σκέψω ότι είναι όνειρο και ενός Αμερικάνου από το Οχάιο. Δηλαδή, θεωρείται γενικότερα όνειρο. Για την Ελλάδα, ναι, αυτό που θα ξέρουν θα είναι ναι, δημοκρατία, ναι, θέατρο, ναι, αλλά σε πολύ επιφανειακό επίπεδο οι περισσότεροι. Δυστυχώς για μας δεν έχουν να μας προσάψουν τίποτα θετικό για τα τελευταία 2.000 χρόνια. Γενικώς, ούτε ιδιαίτερο αρνητική, ούτε ιδιαίτερο θετική. Δεν έχει να κάνει με το από πού είσαι, έχει να κάνει με το ποιος είσαι. Γενικά, για ό,τι γράφεται και γραφότανε και γράφεται για σένα, το ψάχνεις ή δεν θες να... Θα μου πεις κάτι που δεν ξέρω. Θα με φέρεις σε δεν θα σε φέρω. Όχι, γενικώς δεν τα πολύ παρακολουθώ.